Ήρθαμε σήμερα εδώ αντιπροσωπεία της βουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για να συμπαρασταθούμε στο δίκαιο και έντιμο αγώνα που δίνεται και να καταγγείλουμε τη στάση της κυβέρνησης που αρνούνται ακόμα και να σας συναντήσουν. Διότι έχουν πάρα πολλή δουλειά, φαίνεται, για να υλοποιούν τις εντολές μετά από τις διαδοχικές συναντήσεις της Τρόικας. Θέλουμε να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο κτένι. Στα πρόσωπά σας απλά βλέπουμε τα πρόσωπα χιλιάδων εκατομμυρίων Ελληνίδων και Ελλήνων που βρίσκονται ένα βήμα πριν την εξαθλίωση, την ίδια στιγμή που κάποιοι συνεχίζουν να κερδίζουν, κάποια συμφέροντα της κλεπτοκρατίας και της ολιγαρχίας, τραπεζοκρατίας και μηδιοκρατίας στην Ελλάδα συνεχίζουν να κυβερνούν μια χώρα που βρίσκεται σε διάλυση. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας διαβεβαιώσω. Κοντοζυγώνει η ώρα που αντί να καθαρίζετε τα γραφεία τους, θα καθαρίσετε κι εσείς και όλοι μαζί το λαϊκό κίνημα, την Τρόικα και την κλεπτοκρατία από αυτή τη χώρα. Καθαρίσουμε το τοπίο για να δουλέψουν όλοι μαζί σκληρά. Κοντοζυγώνει η ώρα που όλοι μαζί θα δουλέψουμε σκληρά για να ξανακτήσουμε αυτόν τον τόπο, αλλά με δικαιοσύνη. Με δικαιοσύνη και σκληρή δουλειά. Θέλω να σας διαβεβαιώσω. Πρόθεσή μας είναι να αποκαταστήσουμε τις μεγάλες αδικίες του μνημονίου και εσείς είστε κατεξοχήν αδικημένες και αδικημένοι του μνημονίου και αυτής της πολιτικής. Για να τα κάνουμε αυτά όμως πράξη, χρειαζόμαστε τη στήριξη και τον αγώνα σας. Και τώρα και αύριο και διαρκώς. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κλίκα διαπλεκόμενων, την κλεπτοκρατία που μας βουλιάζει στη χρεοκοπία και αυτός ο αγώνας θα είναι σκληρός. Θα είμαστε εδώ κάθε μέρα. Θέλω επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι για μας ο αγώνας σας είναι δίκαιος, είναι έντιμος και έχει μεγαλύτερη σημασία που σήμερα μπορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια, μπορούμε να βρισκόμαστε μαζί σας και να αγωνιζόμαστε. Είναι πιο σημαντικό αυτό από το να βρισκόμαστε σε γραφεία, πίσω από τα γραφεία μας, σε αναπαυτικές θέσεις και να κλείνουμε τις πόρτες από το λαό, τις πόρτες από τους εργαζόμενους, να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στα πεζοδρόμια και στους δρόμους. Για μας σημασία έχει η δική σας υποστήριξη και η εμπιστοσύνη και όχι η εμπιστοσύνη της Τρόικας και της μηδιακής ολιγαρχίας. Εμείς εσάς θέλουμε να προχωρήσουμε για να αλλάξουμε αυτή τη χώρα και θα διώξουμε από αυτή τη χώρα αυτούς που την έχουν λαϊλατήσει. Είμαστε μαζί!